Λούκα Σόουζα που λύτρωσε το Αποέλ στη Λεμεσό την προηγούμενη αγωνιστική. Πρώτο σφύριγμα με Κβιλιτάγια. Κρατάει ο Νατέλ. Περνάει εντυπωσιακά ο Βραζιλιάνο στο γύρισμα στην περιοχή. Κβιλιτάγια κλείνεται και χάνεται η ευκαιρία. Στην περιοχή και φαγιά η μπάλα στο δοκάρι. Δεν πέρασε την γραμμή. Το δίνει γκολ τελικά από τον Σάβιτς. Το γκολ στο 15, το Αποέλ ανοίγει το σκορ και ο Σάβιτς ξεσπάει μπροστά από την πορτοκαλί κερκίδα. 1-0 στο 15 και γίνεται το 1-2 στο Μακάριο. Το replay, εδώ ξανά κεφαλιά του Σάβιτς, η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. Έχω την εντύπωση να το δούμε ξανά και από εδώ. Αυτό το replay δεν είναι τόσο κατατοπιστικό, ούτε αυτό μπορεί να μας διαφωτίσει. Το πρώτο replay ίσως να είναι αυτό που μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρο και διαφωτιστικό. Μπάλα πιο πίσω, μακρινό σουτ θα μαζέψει ο Σκουφέτ από την προσπάθεια του Αντάμοβιτς. Περνάει για τον Θεοδόρου. Η σέντρα του Θεοδόρου με δύναμη για τον Σαμπάλα, η κεφαλιά που γίνεται εύκολα ο Σισκόφσκι. Για να δούμε τον Ρωμάριο Μπαλτέ, θέλει να μπει στην περιοχή, είναι γρήγορος. Το γύρισμα δεν θα περάσει η μπάλα, υπήρξε κάποια διαμαρτυρία από τον Μπαλτέ. Το Αποέλ δίνει πέναλτι τελικά. Και κίτρινη κάρτα στον Βινίσιους. Να δούμε εδώ το replay. Ο Μπαλτέ έφυγε η μπάλα και μετά έγινε η επαφή χαμηλά. Σαντίκ στο 30 εκτελεί μπάλα στα δίκτυα, 1-1 ισοφαρίζει η δόξα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαντίκ που φτάνει τα 4 γκολ και σκοράρει ξανά μετά και το παιχνίδι με την ανόρθωση στις 12 Σεπτεμβρίου. 1-1 στο 30 η δόξα από τα 11 βήματα. Νατέλ μπαίνει στην περιοχή. Μένει όρθιος, η σέντρα, ευκαιρία, η κεφαγιά από τον Σόουζα, η μπάλα στα χέρια του Σισκόφσκι στο 33. Θεοδόρου, η σέντρα στην περιοχή, κεφαγιά που έγινε από τον Νατέλ, η μπάλα κοντράρει στην προσπάθεια του Λούκα Σόουζα και καταλήγει στον Σισκόφσκι. Ωστόσο, δείχνει σιγά σιγά μέσα. Τον Μπαλτέ τώρα, με συγχωρείς, Μπαλτέ στην περιοχή, το σουτ που γίνεται, η μπάλα στα δίκτυα. 2-1 στο 44, Ρωμάριο Μπαλτέ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Μπαλτέ, μπαίνει στην περιοχή από την κλειστή γωνία εκεί του Σκουφέτ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα. Ωραίο τέρμα, το οποίο ο Σκουφέτ δεν μπόρεσε από την κλειστή του γωνία να αποσοβήσει. Δύσκολο σουτ. Αναμένεται σαφώς να είναι με πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο, γιατί το Αποέλ θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Να δούμε όμως τον είναι το καλά. Καλά η σέντα στην περιοχή, ευκαιρία ο Νατέ, νέα ευκαιρία, πάει χαμένη, υπάρχει. Για να δούμε τι έχει δώσει. Κόρνερ. Μπαλτέ εκτελεί δύσκολα, θα διώξει ο Σκουφέρ σε κόρνερ. Εδώ η κάθερη του Νατέλ για τον Κβιλιτάγια, δεν είναι σε θέση offside. Ο Κβιλιτάγια περνάει και το Σισκόφσκι, πηγαίνει πλάγια, το ζουν στο δοκάρι, 2-2. 2-2. Βλέπουμε εδώ τη φάση που φαίνεται να είναι πιο μπροστά ίσως ο Κβιλιτάγια. Ακυρώνεται τον γκολ. Ως offside δεν θα μετρήσει. Η εκτέλεση, Λουντέμο, Ζισκόφσκι, η μπάλα είναι έξω με τον Σαμπάλα. Να είναι έτοιμος για να εκτελέσει, ενώ ετοιμάζει η διπλή αλλαγή ο Αυγουστή. Σαμπάλα εκτελεί στην περιοχή και κεφαγιά που γίνεται έξω. Τελέστιε το κόρνερ, η κεφαγιά που γίνεται, μπάλα στα δίκτυα. 2-2 το από έξω, 85. 2-2, ισοφαρίζει η ομάδα του Αποέλ με Κατσαντώνη, πρέπει να είναι. Εδώ από την εκτέλεση του κόρνερ έγινε η κεφαλιά, είναι από τον γκολ, πρέπει να είναι από την κεφαλιά του Ντιτζανί. Ο Κατσαντώνης κέρδισε την κεφαλιά. Εδώ από ο Καρό είναι, ο Καρό που κέρδισε την κεφαλιά.
Εφρέμ, η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Σόουζα, η μπάλα έξω. Η μπαλιά στην περιοχή, ευκαιρία, το σουτ. Η μπάλα στα σώματα, πολύ μεγάλη φάση για την Δόξα. Και τώρα έχουμε το τέλος. Δόξα και Αποέλ 2-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.